Και πάω να κάνω εκπομπή και μου στέλνει μήνυμα η παρέα μου. Με έχει ειδοποιήσει ότι υπάρχει πιθανότητα να βγει. Και μου στέλνει, είμαστε στην Ανούλα. Για έλα να πιεις ποτό μετά. Μετά τη δουλειά λοιπόν, ποτάκι με την παρέα. Ναι, ναι, στην Ανούλα. Στην Ανούλα. Η Ανούλα είναι ταβέρνα. Η Ανούλα είναι η Άννα η Δύση. Εξού και το άσμα. Το είπα λίγο, ναι, εντάξει, εγώ φταίω, σε πήρα στο λαιμό μου. Πώς λέμε ρε παιδί μου, πάμε να φάμε ένα σκυλάκι στον Μπάμπι, στον Παναγιώτα. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία θα σου δώσουν τα κορίτσια σήμερα. Τόνια, πάμε να ακούσουμε τη Ζάνα, γιατί σου έβαλε δύο. Γιατί έβαλες δύο, Ζάνα μου? Μου αρέσεις αρχικά, δεν είναι ότι δεν μου αρέσεις, απλά με χάνεις το κόνσεπτ. Αυτή είναι η παγίδα. Αλήθεια τώρα. Ναι, με χάνεις το κόνσεπτ γιατί ήξερες από πριν ότι θα βγει στην Ανούλα, φαντάζομαι πως ναι, όχι. Ναι, μου το έχουν πει, υπάρχει πιθανότητα να πάμε χοτέλ μου. Ενώ πριν ντυθείς για το σταθμό. Το πω, δεν κάνει. Πριν ντυθείς ναι, για το ναι, σταθμό. Ναι. Δεν πέταξες ένα τακουνάκι στο αμάξι αφού θα πάει στην Ανούλα. Δεν έβαλες ένα καλσονάκι. Έχεις πάει στην Ανούλα. Γιατί το vibe είναι λίγο μουσική σκηνή, είναι λίγο πιο ροκ. Ροκ και πιο. Μιλάω τώρα για σένα. Π.χ. Άμα είναι μία που είναι 1,90 να το βάλει. Ναι. Κατάλαβες εννοώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια σχόλια μόνιμα. Θέλω να πω, υπάρχουν μιλιόν κορίτσια που έχουν ανάγκη να απομυθοποιήσουν όλο αυτό που γίνεται γύρω από το ύψος και να μάθουν σου να ντύνονται και με χαμηλό, ακόμα και με μπαλαρινούλα. Και επειδή δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, είμαι εδώ και θα προσπαθώ και δεσμεύομαι σίγουρα 1-2 look κάθε εβδομάδα να είναι με χαμηλό παπούτσι. Συμφωνώ. Απλά μπορεί σε άλλο κόνσεπτ. Απλά τώρα εγώ μιλάω για σένα συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο θα σε έκανε ακόμα πιο wow. Ωραία, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα μου βάζεις ένα διάφανο μαύρο καλσόν και αυτό το που φοράς στο σακάκι να είναι λίγο. Ήθελε το στρίφωμα να είναι πιο κοντό, να φαίνονται τα πόδια σου πιο μακριά. Κατάλαβες. Και να μου βάζεις ένα τακούνι, όχι τεράστιο, εγώ δεν σου λέω. Ένα τακουνάκι τόσο. Είναι boyfriend fit. Είναι extra small, αλλά είναι boyfriend fit. Ναι, δεν μιλάω οπότε, για το fit. Πάλι, η απόσταση στην τάλια μου και κάτω θα ήταν η ίδια. Δηλαδή, άμα το κάνεις έτσι και το θέλεις λίγο πιο άμα τύπου, το μικρινές, ρε παιδί. Ναι, κατάλαβες. Καταλαβαίνω. Ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των συμπαικτριών σου είναι 3, Τόνια μου. Τέλεια. Στρογγυλό. Στρογγυλότατο. Και πάμε να δούμε πώς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τους κριτές. Ωραία. Μακάρι. Πάμε. Μακάρι. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Έλενα. Πώς είσαι? Καλά. Αυτό που φοράς από μέσα αρχικά, πες μου, τι είναι, Ζιβάγκο? Ναι. Και γιατί είναι λίγο σαν να έχει πάθει η πίζα? Έτσι ήταν εξ αρχής. Ήταν λίγο χαλαρός ο λαιμός του. Δηλαδή, είναι λίγο υπερμέγεθες ναι και πηγαίνει έτσι το. Ανεβοκατεβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο πιο loose. Ωραία. Πιο χαλαρό. Δεν σε κολακεύει πάρα πολύ, γιατί όχι, είναι σαν να ξέρεις να μην έχει κάτι σωστά, οπότε είναι λίγο. Λιγάκι. Αυτό θα ήταν. Ναι, έτσι. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Okay. Ωραία. Δεινοπαθεί το κουμπί εκεί στο κάτω από τη ζώνη. Ναι, προσπαθώ να το βάλω πάνω, ναι, αλλά μου λύνει τη ζώνη. Δεινοπαθεί, οπότε δεν ναι είναι σωστό.
Θα έπρεπε να είναι η ζώνη λίγο πιο ψηλά για να σου δίνει αέρα στα πόδια σου. Εδώ, ε. Ναι, και ίσως μια άλλη ζώνη. Okay. Όχι τόσο conservative, όχι τόσο συντηρητική, ναι. Με τόσο έτσι αυτή την αγκράφα. Κοίταξε να δεις. Εγώ βλέπω τουλάχιστον ένα κορίτσι το οποίο βλέπω το size του. Βλέπω ρούχα που σου αντιστοιχούν. Εμένα μου αρέσεις για εκεί που πας. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν κάτω και έτσι όπως τα έχεις ψιλοχτενίσει. Έκανες τη ρίζα. Ναι. Τον άκουσες, οπότε έχεις ένα φωτεινό πρόσωπο μοιραία. 6.30 το πρωί πήγα. Καλά έκανες. Λοιπόν, εμένα είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις αυτή, γιατί βλέπω το size σου, βλέπω ένα πολύ ωραίο κορίτσι, μοντέρνο, φρέσκο και μου αρέσεις πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και μου αρέσει η ταχύτητα που έχεις πράξει. Έχεις ακούσει δηλαδή αυτά που έχουμε πει. Ακούω. Και το βλέπω ναι. Στην εικόνα. Είχα μία εβδομάδα για να επαναπροσαρμόσω πράγματα, να μεταποιήσω. Ναι. Και είχα τις προσλαμβάνουσες, απλά έπρεπε να δράσω άμεσα. Καλά έκανες. Τρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Τόνια. Τρία από την Έλενα. Ευχαριστώ. Και Λάκη μου, ερχόμαστε σε σένα. Ναι. Εγώ βλέπω μία πολύ ωραία φιγούρα, όντως, οριοθετημένη. Mm-hmm. Απλά δεν αναπνέει. Είναι πάρα πολύ, πολύ κλειστή. Κλειστό. Γι' αυτό το λόγο, εάν και πόσον ξέρουμε, θα πάμε στη δουλειά μας, που εκεί πρέπει να είμαστε sober, έτσι σοβαροί. Mm. Αλλά έχουμε να πάμε κάπου μετά, κάποιο ζακετάκι μας βολεύει, κάποιο πράγμα που θα βγάλουμε μας βολεύει, να δείξουμε λίγο και δέρμα. Θα σας άρεσε χωρίς εσωτερικό. Όχι, όχι. Μπορεί αυτό κάποια στιγμή να είχε μια διακόνιση, να ήταν με ένα βε και να βάζαμε κάτι επάνω. Όχι στη δουλειά, αλλά μετά. Μετά. Δηλαδή αυτό το τόσο safe, το τόσο σίγουρο επάνω. Είναι λίγο άστιλο. Κατάλαβα. Ενώ θωρακίζει πολύ ωραία τη φιγούρα, δεν λέω όχι. Τώρα, αυτό το βινίλ κολάν, εγώ δεν τα αγαπώ ιδιαίτερα. Σε ένα κοριτσίστικο σώμα τέτοιο, ήθελα να έχει πραγματικά κι εγώ ένα χρώμα. Το οποίο όμως, αφού είναι χειμώνας, μπορεί να βάλεις το ένα πάνω στο άλλο. Φοράς λοιπόν ένα καλτσόν λεπτό για τη δουλειά σου ή οτιδήποτε χρώμα σκούρο και έχεις ένα άλλο μέσα στην τσάντα και το βάζεις από πάνω. Οπότε γίνεται και αυτή η διχρωμία και άμα είναι και λίγο μοαρέ, αυτό που λέμε που κάνει σαν νερά, που υπάρχουν τέτοια στο εμπόριο πολύ ωραία, σου δείχνει μια φιγούρα λιγάκι πιο happy για εκεί που θα πας μετά. Βέβαια τα παπούτσια που δεν ξέρω αν είναι ωραία ή δεν είναι, αλλά είναι safe γιατί εκεί πέρα σε ποδοπατούν λόγω του ότι υπάρχει πολύ κόσμος και έτσι θα δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Θα ανέβω και στη σκηνή να πω κι εγώ ένα κομμάτι. Θα πάρω άδεια. Θα βάλω κι εγώ αυτό το βαθμό γιατί είσαι πολύ οριοθετημένη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία τα πράγματα. Τρία και από το Λάκη. Για να δούμε τι βαθμό θα βάλεις τέλειος. Λοιπόν, Τόνια, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που τα μεγέθη είναι πάρα πολύ σωστά. Είναι όλα σωστά. Δηλαδή, φοράς κάποια μεγάλα παπούτσια που είναι όσο μεγάλα πρέπει για το δικό σου σώμα, ένα σακάκι που είναι όσο μεγάλο πρέπει για σένα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όλα τα λένε λάθος. Δηλαδή, πας να κάνεις μια εκπομπή που τι σημαίνει, ότι θα κάθεσαι 2 ώρες. Τρεις συνήθως. Τρεις. Η ζώνη εκείνη. Βράδυ. Η ζώνη εκείνη θα σε ενοχλεί. Νόμιζα η ζώνη που εκπέμπω, ζητώ συγγνώμη. Η ροδιοφωνική μου συχνότητα. Ναι, λοιπόν, θα σε ενοχλεί η ζώνη, θα θες να τη βγάλεις. Επίσης, αφού θα είσαι ώρες έξω, δηλαδή που αλλάζει και η θερμοκρασία, δεν έχεις πανοφόρη, αυτό είναι το ρούχο σου. Είναι το ρούχο που είμαι μέσα. Μετά θα πας στην Αναβύση που είναι καταπληκτική και την αγαπάει πολύ και έχει και πάρα πολύ κόσμο, θα ζεσταθείς, τι θα κάνεις. Σωστά. Σακάκι, ζιβάγκο, ζώνη, τι θα μείνεις γυμνή, τι θα κάνεις. Δεν θα διασκεδάσεις ποτέ. Ναι. Άρα, ντυνόμαστε για να πάμε κάπου. Συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αυτή είναι η βάση του παιχνιδιού. Έτσι, σήμερα εσύ έκανες τα βασικά σωστά. Όλα τα άλλα, αυτά. Λοιπόν, χαίρομαι λοιπόν που άκουσα αυτά που είπαμε. Κάτι παραπάνω, γιατί ακούς. Ευχαριστώ πολύ. Δύο, πάρα πολύ ωραία. Η συνολική σου βαθμολογία για σήμερα είναι 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Και εσάς.